Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα δούμε μαζί μία ομολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή κατά την προηγούμενη τετραετία για τις ανεμογεννήτριες. Διότι έχουμε καταλάβει όλοι πολύ καλά ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, για να μην μπούμε σε όλες, μετά τις τυχαίες φωτιές έρχονται τυχαία και οι ανεμογεννήτριες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στην προηγούμενη τετραετία είχε πει ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή ότι επειδή υπάρχει ένα πλάνο, μια συμφωνία παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πώς πρέπει να τις προσθέσει στο ηλεκτρικό δίκτυο έτσι ώστε να έχουμε αυτό το λεγόμενο πράσινο μείγμα, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, είχε περιγράψει και σε τι ποσοστό βρισκόμασταν εκείνη την περίοδο που έκανε αυτή την ομολογία και πού πρέπει να φτάσουμε. Αυτό δηλαδή που είχε πει τότε, στην προηγούμενη του θητεία ως πρωθυπουργός, ήταν ότι είμαστε στα 2 εβδόμα ως προς τις ανεμογεννήτριες και την ισχύ που πρέπει να παράγουν σε σχέση με το 100% που πρέπει να φτάσουμε. Πριν δούμε τη συγκεκριμένη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορείτε φίλες και φίλοι να ψάξετε κι εσείς μία απλή αναζήτηση στο Google τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα για την πράσινη ενέργεια, σε τι ποσοστό πρέπει να φτάσουμε συνολικά, όχι μόνο για τις ανεμογεννήτριες, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης, έχει ανοίξει ένα πακέτο επιδοτήσεων με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα, το είχαμε αναφέρει και αυτό σε προηγούμενο βίντεο, ώστε σε κάποιες περιοχές να ξεκινήσουν να μπαίνουν ανεμογεννήτριες και μέσα στη θάλασσα. Ας ακούσουμε τώρα την ομολογία του Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, είπαμε στην προηγούμενη του θητεία, άρα αυτά ήταν γνωστά, δηλαδή όποιος ψήφισε ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε τα ήξερε είτε όφιλε να τα γνωρίζει. Ο Κυριάκος λοιπόν, όπως θα ακούσετε, είπε ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή ότι αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, καταρχάς ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχους για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα χωρίς σημαντικότατη συμμετοχή του αέρα και του ηλίου στο ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 ΜΒ με βάση το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει. Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Και να μην το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτονόητο φίλες και φίλοι. Εφόσον έχουμε αποδεχτεί, έχουμε δεσμευτεί σε αυτό το πράσινο πακέτο όπου η λογική είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά λοιπόν όλα πηγαίνουν πακέτο. Κάπου, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να μπουν ανεμογεννήτριες. Το θέμα είναι το κάπου. Ποιο είναι κάθε φορά. Το κάπου είπαμε κάθε φορά είναι ή σχεδόν κάθε φορά εκεί που τυχαία εντελώς πριν θα έχουν ξεσπάσει φωτιές, επειδή όπως λένε κάποιοι, είχαμε δει και αυτά με τις εκρήξεις και τα προηγούμενα χρόνια τα είχαμε παρουσιάσει μέσα από εδώ. Παρουσιάσαμε και το ντοκουμέντο με τις περίεργες εκρήξεις που είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας κάτοικος που ήταν σε μία απόσταση ώστε να μπορεί η κάμερα να καταγράφει αυτό που συνέβη. Δηλαδή απανωτές τεράστιες εκρήξεις στο ίδιο σημείο και να έχεις κάποιους να λένε συνέχεια την ίδια κασέτα. Ότι ήταν βλήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ήταν νάρκες, ότι ήταν γκαζάκια, οτιδήποτε άλλο εκτός ότι μπορεί να ήταν εμπρισμός. Πού το ξέρεις εσύ φίλε ότι σε όλα αυτά τα σημεία είπαμε και πρόπερση και πέρσι και φέτος ακριβώς τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Πού το ξέρεις εσύ φίλε ότι σε αυτά τα σημεία είχε βλήματα, είχες πολεμήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άντε πες
κάποιοι γνωρίζουν, είναι και η δουλειά τους ίσως αυτή, τους εξαιρούμε να γνωρίζουν που υπάρχουν. Είναι δυνατόν σε όλα αυτά τα σημεία, φίλες και φίλοι, να οφείλονται οι φωτιές, οι εκρήξεις, να το πούμε σωστά, που ξεκινούν τις φωτιές σε παράγοντες τυχαίους? Όχι. Άρα λοιπόν, έως ένα βαθμό και αυτοί που τα λένε, δεν λέω όλοι, ορισμένοι, για να είμαστε δίκαιοι, εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό περί πράσινης ενέργειας και ότι πρέπει να μπούμε σε μία φάση να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα μεγάλο πακέτο που περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιας και μιλάμε για αυτές. Είναι οι τροφές του μέλλοντος, του παρόντος, ποιου μέλλοντος, αφού ήδη έχουν αρχίσει και τις προωθούν, να τρως ακριδούλες, να τρως κουλικάκια. Επίσης, είναι η προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κάπου μπορεί ορισμένοι να σκεφτούν ότι εντάξει, άμα θέλεις παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άμα θέλεις τρως, ξέρω εγώ, αυτές τις τροφές, ο Θεός να τις κάνει τροφές για τον άνθρωπο. Όμως, αυτά μπορεί στη συγκεκριμένη φάση να τρέχουν με μία μορφή, ότι, με τη μορφή της επιλογής, ότι αν θέλεις κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο, αλλά όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο κλοιός θα στενεύει. Δεν θα είναι θέμα επιλογής, όπως δεν είναι πλέον και θέμα επιλογής ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση και εδώ είναι και το μεγάλο δίλημα. Ας μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας μόνο, γιατί είπαμε είναι πολύ μεγάλο να αναλύσουμε. Δηλαδή, άμα τρως ακριδούλες, κουλικάκια και έντομα, πόσο μπορείς να βοηθήσεις το περιβάλλον έτσι ώστε να γίνει μια αλλαγή? Ας μην πάμε όμως εκεί, ας πάμε στα θέματα της ενέργειας. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βασικό που χρειάζονται είναι μπαταρίες. Είτε για να κάνουν βραχυπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας, είτε μακροπρόθεσμη. Όλα αυτά που είπα, αναμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, το βασικότερο, και αυτά τα δύο, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εάν δεν υπάρχει γερή μπαταρία, είναι σαν να μην υφίσταται κανένα από αυτά. Επομένως, κάνουμε τους απλούς υπολογισμούς, ότι αν πάμε εξ ολοκλήρου ή σε ένα, ξέρω εγώ, 70, 80, 90% έτσι όπως το σκέφτονται, πόσες μπαταρίες θα χρειαστούν και τα υλικά που θα χρειαστούν για τις μπαταρίες, από πού βγαίνουν? Από τη γη βγαίνουν, από το περιβάλλον βγαίνουν. Γι' αυτό υπάρχουν και ορισμένοι Αμερικανοί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν εκφράσει εδώ και καιρό τις αμφιβολίες τους, τις αντιρρήσεις τους, ότι αυτό που πάει να γίνει λέγεται ότι είναι για καλό του περιβάλλοντος, όμως κανείς δεν εξετάζει, ενώ γίνεται και όταν θα φτάσουμε στο τελικό στάδιο που θέλουν αυτοί, τι καταστροφή θα έχει υποστεί το περιβάλλον. Ποιος τα ζήγησε? Έχετε δει εσείς καμία εμπεριστατωμένη έρευνα που να λέει στο τέλος ότι αυτό θα κάνει καλό στον περιβάλλον, δηλαδή να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ας καίγονται κάποια δάση που παράγουν οξυγόνο, έτσι, το βασικότερο που αντισταθμίζει το διοξίδιο του άνθρακα, για να μπουν ανεμογεννήτριες. Να σκάψουμε, πρέπει να πολλαπλασιαστούν σε βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρώπινη ιστορία, οι εξορίξεις για να βγουν όλα αυτά τα υλικά που χρειάζονται για τις μπαταρίες, και αν θα υπάρχουν και όλα σε τέτοιο βαθμό. Επομένως, φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να τη δούμε από κάθε άποψη. Όποιος όμως ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για δεύτερη φορά, είτε αυτά τα γνώριζε, είτε όφιλε να τα γνωρίζει. Διότι αυτά θα επηρεάσουν την ζωή μας ακόμα περισσότερο, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, και δική μου εκτίμηση, όπως έχω ξαναπεί, είναι ότι οι δικές μας γενιές θα ζήσουν και κάποια μέτρα ή την φιλοσοφία των μέτρων που είχαν πάρθει για το 19, μόνο που αυτή τη φορά θα αφορούν το περιβάλλον. Αυτά περί απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχουν εφαρμοστεί για κάποιες δασικές περιοχές, που το πέταξε ο Καπραβέλος γενικότερα ή μπορεί να εφαρμόζονται ειδικότερα για τους διανομείς φαγητού, είναι, φίλες και φίλοι, το ξεμύτισμα.
Εγώ δηλαδή εκτιμώ ότι θα έρθει μία περίοδος που καλά να είμαστε και θα τη ζήσουμε, όπου θα απαγορευτούν περιοχές να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου στο δάσος, να πηγαίνεις να κολυμπάς ή να ψαρεύεις, και είναι απαγορεύσεις που είχαν πάρθει και για το 19. Αλλά ας μην πηγαίνουμε τόσο μακριά, δεν ξέρω και πόσο μακριά θα είναι όταν θα έρθει η ώρα να τα ζήσουμε. Ας μείνουμε όμως σε αυτό που δεν αμφισβητείται. Ότι όποιος με την ψήφο του έκανε το Μητσοτάκη ξανά πρωθυπουργό, έδωσε το πράσινο φως και σε όλα αυτά που ζούμε και που θα ζήσουμε είναι το βασικότερο. Και κάποιοι περιμένουν να έρθει η φωτιά στο σπίτι τους, στην περιοχή τους, για να μπουν σε σκέψεις για το αν ψήφισαν σωστά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά πρέπει να υποστείς μία τέτοια καταστροφή για να το ξανασκεφτείς. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γνωστά. Επίσης, αυτό για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι αυτοί που έχουν πάρει τις αποφάσεις, μιλάω παγκοσμίως, αποφάσεις όπως εκτελεί και η Ελλάδα ουσιαστικά, βγάζουν αρκετά χρήματα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Είτε πει κάποιος ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, θα βοηθήσουν το περιβάλλον, είτε πει κάποιος το αντίθετο, αυτός που τις τοποθετεί, οι εταιρείες, οι ακόμα μεγαλύτερες εταιρείες που είναι από πίσω, ο αρχηγός, το μεγάλο αφεντικό που κάνει κουμάντο, βάζουν λεφτά στην τσέπη. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα είπαμε, πρέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης να συνειδητοποιήσει την φάση στην οποία μπαίνουμε με το ζόρι και κατά πόσο αυτά που θα υποστούμε, τις δυσκολίες, τους περιορισμούς, την επιβολή με το ζόρι νέων συνηθιών, θα πιάσουν και τόπο. Δηλαδή θα βοηθήσουν το περιβάλλον, το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ, όμως δεν μπορούμε να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτόν ότι το επιβαρύνει αυτός που τρώει την πριζολίτσα και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και σε κατηγορούν πόση καταστροφή έχουν προκαλέσει με πυρηνικές δοκιμές. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Αυτοί λοιπόν, και εκεί καταλήγουμε, που είναι στο τέλος η βασική υπεύθυνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος, έρχονται τώρα και μας βάζουν μέσα σε αυτό που έχω αποκαλέσει για συντομία ως κλιματαριά με γιώτα. Για να σωθεί το περιβάλλον. Οι ίδιοι δηλαδή που με τις αποφάσεις τους τα προηγούμενα χρόνια, με όλα αυτά που προωθούσαν, το κατέστρεψαν, έρχονται τώρα να το σώσουν. Εάν νομίζετε εσείς ότι μπορείτε να τους εμπιστευτείτε, εμπιστευτείτε τους. Μόνο που θα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ότι κάποιοι με την ψήφο τους, αυτή είναι η αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που πρεσβεύει στο έπακρο όλα αυτά. Τον έχει βραβεύσει και ο γνωστός Κλάους Σουάμπ, ο οποίος είχε πει ότι με τον 19 μπήκαν τα θεμέλια και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στα άλλα. Που τα άλλα, είπαμε, είναι μια ομπρέλα καταστάσεων, ένα πακέτο μεγάλο που περιλαμβάνει και το ψηφιακό χρήμα και την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά δηλαδή τα εργαλεία, τα τεχνολογικά που όμως αυτοί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορείς εσύ, επειδή έτσι σε συμφέρει, επειδή έκανες μια λάθος δήλωση όταν είσαι κόμμα και είδες την αντίδραση των ψηφοφόρων σου, να λες ότι εγώ το διαχωρίζω, να κατηγορείς για παράδειγμα, ορίστε ποιον κατηγορούν, να κατηγορείς για παράδειγμα, χωρίς να λες όμως ονόματα, δεν έχεις το θάρρος να πεις ονόματα, να κατηγορείς για παράδειγμα αυτόν που ανέδειξε μια τέτοια δήλωση. Πες ήταν λάθος, πες ήταν μια λάθος διατύπωση. Όταν όμως επιτίθεσαι σε έναν δημοσιογράφο που ανέδειξε το θέμα, αυτό δείχνει ότι δεν έχεις επιχειρήματα. Και εμένα δεν με αφορά προσωπικά. Το κάθε κόμμα ας πάει να κουρευτεί στο τέλος. Δεν με αφορά κανένα κόμμα. Εσύ πρέπει, το κάθε κόμμα όταν δημιουργείται τέτοιο θέμα, να φροντίσεις να το λύσεις με τους ψηφοφόρους σου. Εάν νομίζεις ότι οι εξηγήσεις που έδωσες είναι ικανοποιητικές, εντάξει. Γιατί όμως να κάνεις επίθεση σε αυτόν που ανέδειξε, είπαμε, το θέμα. Φίλες και φίλοι, βλέπετε ότι με κάθε ευκαιρία, με κάθε αφορμή, μπαίνουμε συνεχώς στην ίδια κουβέντα. Είναι όλα αυτά που θέλουν να μας επιβάλλουν. Δεν θα το πω συνήθειες, θα πω ότι θέλουν να μας αλλάξουν
τη ζωή ριζικά σε ένα τέτοιο βαθμό που θα ξαναγραφτεί η ιστορία, όπως αυτό που έγινε με τον 19 γράφτηκε στην ιστορία, κάπως έτσι, και πιστεύω και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό θα είναι και τα επόμενα που θα ζήσουμε. Ίσως πολλοί να μην τα αντιλαμβάνονται στο βαθμό που θα έπρεπε, διότι αυτά γίνονται σταδιακά, γίνονται με πολύ μεγάλη καλλιτεχνία, έτσι ώστε να μην μπορείς να δεις την μεγάλη εικόνα, γιατί όλα έχουν τα καλά τους, αλλά έχουν και τα αρνητικά τους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα αρνητικά, φίλες και φίλοι, επίτηδες κρύβονται, επίτηδες δεν αναφέρονται, για να μην μπορείς να σχηματίσεις μία ολοκληρωμένη άποψη και να βγάλεις ένα λογικό και σωστό συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Όσοι το έχετε κάνει και μου λέτε δεν παίρνετε ειδοποιήσεις, θα πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι, αν κάνετε σωστά την διαδικασία, και επίσης είναι πολύ βασικό όταν κάνετε εγγραφή να πατάτε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Από εμένα να έχετε μια καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά.